Με φώναξε πριν λίγο ο αναπληρωτής διοικητής στο γραφείο του για να μου ανακοινώσει ότι ανανεώνεται η σύμβασή μου με αναδρομητή. Αξιοποιώντας τις τραγικές ελλείψεις και εκεί πάνω στην κλινική. Παραμένει τιμωρητικό και αυτό. Νομίζουν ότι έτσι, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, είτε με το μαστίγιο είτε με τα τυράκια, θα ξεμπερδέψουν από την οργή των εργαζομένων για όλα αυτά που κάνουν και κυριολεκτικά, για χάρη των κερδών των λίγων, τσακίζουν τις δικές μας ζωές, την ασφάλειά μας, την αξιοπρέπειά μας. Εγώ ένα πράγμα θέλω να πω, παρά το ότι ναι μεν παραμένω στη δουλειά, αλλά λες και είμαι εξόριστη, σύγχρονη εξόριστη, με στέλνουν στον Παπανικολάου για να με κάνουν εντά. Θέλω να πω ότι αν κάτι σήμερα τους ταρακούμισε, δεν ήτανε ούτε οι ανακοινώσεις, που βέβαια είναι πολύ σημαντικές, δεν ήτανε ούτε οι τηλεφωνικές παρεμβάσεις του διοικητή της ΥΠΕ, γιατί στο ίδιο καζάνι βράζουνε, είναι γρανάζια της ίδιας αντιλαϊκής μηχανής, ενός κράτους που δουλεύει για τους λίγους, τσακίζοντας τους πολλούς. Αυτό που σήμερα τους έκανε να υπαναχωρήσουν ήταν η δική σας παρουσία εδώ, ήταν οι αποφάσεις δεκάδων φορέων από όλη την Ελλάδα, από τους συναδέλφους μας στο ψυχιατρίο της Αττικής, από την Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών, από τους φορείς στον χώρο των εξαρτήσεων, από 1,200 σωματεία και φοιτητικούς συλλόγους. Αυτό πρέπει να γίνει μάθημα για όλους μας.